Μια ομάδα η οποία δείχνει να ανεβαίνει σιγά σιγά με το Μάτζιο. Απ' την άλλη, υπάρχει και ένα μάτς την Πέμπτη, το οποίο προφανώς παίζει κάποιο ρόλο και στις επιλογές του προπονητή, αλλά και στο μυαλό των παίκτων, θα έλεγα εγώ. Κοίταξε να δεις τώρα. Παναθηναϊκός χάνει απόψε στο Κλειάνθη Βικελίδης και χάνει με βασικό λόγο τα λάθη των παιχτών του. Πριν από λίγα λεπτά, ο Γιωβάνοβιτς έχει πει στο Flash Interview ότι ήταν δίκαιη η ήττα από τον Άρη. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, ότι κατοπτρίζει απόλυτα αυτό που είδαμε στο Βικελίδης. Παναθηναϊκός μπορεί να πει κανείς ότι κάνει χαρακτήρι απόψε. Γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και εκεί που τίποτα δεν είχε ή δεν προμείνει ότι το ημίχρονο θα πάει για να είναι πίσω το σκορ, με ένα τραγικό λάθος του Μπρινιόλη, το οποίο σημειωτέων είναι το δεύτερο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό νομίζω θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί στις επόμενες μέρες. Τι εννοείς, αλλαγή τερματοφύλακα δηλαδή? Δεν το αποκλείω, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Ο Μπρινιόλη αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θα θυμίσω ότι είναι εποχή που ο Μπρινιόλη συζητάει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Μην παρεξηγηθούμε, δεν παίζει ρόλο κανένα αυτό. Φαντάζομαι. Η ψυχολογική κατάσταση όμως του ποδοσφαιριστή δείχνει ότι τουλάχιστον αυτά τα δύο λάθη τα οποία κάνει ο Μπρινιόλη απόψε στο Βικελίδης δεν είναι επίπεδο Μπρινιόλη. Ξεκάθαρα πράγματα. Ε, δηλαδή, είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοια λάθη, τα οποία ουσιαστικά απόψε καθορίζουν την αναμέτρηση αυτή, στο πρώτο 45 λεπτό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πολλοί από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που είναι βαρόμετρο στην πορεία αυτής της ομάδας, απόψε δεν τράβηξαν, δεν έπαιξαν καλά. Με εξαίρεση τον Μπερνάρ, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δεν ήταν σε καλή βραδιά. Ο Ιωαννίδης δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Ο Σπόραρ που μπήκε αλλαγή δεν βοήθησε καθόλου τον Παναθηναϊκό. Παίκτες όπως, αν θέλεις, ο Μλαντένοβιτς, που κι αυτός έδειξε μια κόπωση, ο Τσέριν, που φάνηκε ότι δεν μπορούσε, ο Βέρμπιτς, που ήρθαν οι Σλοβαίνοι από τα παιχνίδια με την εθνική. Μιλάς για τους αγώνες που έδωσαν με την εθνική ομάδα, βέβαια. Επηρεάστηκαν πάρα πολύ μες στην εξέλιξη. Με ρωτάς για αυτό που έρχεται. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που έγινε απόψε με αυτό που θα έρθει την Πέμπτη. Τα παιχνίδια είναι πολύ ξεχωριστά, είναι πολύ διαφορετικά τα μάτς τα οποία δίνει ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα με αυτά που δίνει στην Ευρώπη. Η επιλογή της ενδεκάδας από τον Γιωβάνοβιτς ήταν πάρα πολύ λογική. Αυτοί θα έπαιζαν. Το είχαμε προαναγγείλει στο ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες. Γιατί θα έπαιζαν αυτοί? Ο Κότσερας είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πιο αμυντικές δυνατότητες από ό,τι ο Βαγιανίδης. Όταν παίζει στο Κλειάνθης Βικελίδης και περιμένεις να σου ασκηθεί μια πίεση, θα παίξει αυτός. Μια ισορροπία, λες. Βέβαια, ο Βέρμπιτς έρχεται από ένα πολύ μεγάλο γκολ με τη Σλοβενία που τη στέλνει στο Euro το καλοκαίρι. Οπότε έχει το momentum της στιγμής, άρα τον χρησιμοποιεί ο Γιωβάνοβιτς αυτή τη βραδιά. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα στα στόπερ, Βασίλη. Και νομίζω ότι η αλλαγή την οποία κάνει ο Γιωβάνοβιτς απόψε είναι ενδεικτικό του τι θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Παναθηναϊκός θέλει χτες να πάει να πάρει στόπερ. Ο Γετβάη φεύγει από το γήπεδο, γυρίζει ο Αράο πίσω και γίνεται δεύτερο στόπερ και περνάει ο Πέρεθ στη μεσαία γραμμή και ο Παναθηναϊκός πληρώνει στον υπερθετικό του βαθμό αυτή τη βραδιά, όπως και στα παιχνίδια στην Ευρώπη, το σοβαρό τραυματισμό του Μάγνουσον. Ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Πώς καλύπτεται, θέλω να μου πεις την Πέμπτη τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτό. Με Αράο στόπερ και με Πέρεθ αμυντικό χαφ. Νομίζω ότι θα πάει εκεί ο Γιωβάνοβιτς, γιατί απόψε φάνηκε και ο ίδιος ότι ήταν πολύ εκνευρισμένος από τον τρόπο που έπαιξε ο Κροάτης στην κεντρική του αμυντική γραμμή. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι καλό για τον Παναθηναϊκό. Και δεν είναι καλό γιατί θα σου θυμίσω πέρσι ο Παναθηναϊκός εκεί κέρδισε. Θα μου πεις ότι είναι ένα πρωτάθλημα που δεν εξελίσσεται τώρα. Έχουμε πολλά παιχνίδια και πολύ σημαντικά. Αλλά τι χάνει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή? Το ψυχολογικό προβάδισμα μέχρι το τέλος της χρονιάς των παιχνιδιών που είναι θεωρητικά πιο εύκολα να πάρει τα τρίποντα, έτσι ώστε να κλείσει αυτή τη χρονιά έχοντας εξασφαλίσει μια διαφορά στην κορυφή από τους διώκτους του. Είναι κατανοητό. Αν δεν έχει κάτι άλλο για το ρεπορτάζ να συμπληρώσεις, να ολοκληρώσουμε εδώ. Πέμπτη Βιγιαρεάλ, αλλάζουν τα δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός θέλει αποτέλεσμα εκεί, θέλει νίκη. Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα αυτή η ομάδα να στρίβει το κουμπί και θα το δούμε αυτό. Μπορεί να τελειώσει πάντως την υπόθεση πρόκρισης, αν μου επιτρέπεις, και στην τελευταία αγωνιστική απέναντι. Ναι, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Παίξει, δηλαδή στο Conference. Βέβαια. Αν κερδίσει όμως τη Βιγιαρεάλ. Πηγαίνει για Europa. Θα παίξει ακόμη μια ζαριά την τελευταία αγωνιστική, αν μπορεί να πάρει μια πρόκριση στο Europa. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω στη θέση του Άρη τώρα για να περάσουμε και να κάνουμε το αγαπημένο μας πινκ-πονγκ, όπως έχετε παρακολουθήσει στην εκπομπή αυτή, τον Γιάννη Ράνιο, για να περάσουμε στα του Ολυμπιακού, γιατί έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ και ο Ολυμπιακός. Και βέβαια σε λίγο που θα έχουμε τον κύριο Μάτζιο και τον κύριο Γιωβάνο, που θα τους ακούσουμε απευθείας από το Κλειάνθης Βικελίδης. Καλησπέρα, κύριε μου. Καλησπέρα. Θέλω να μου πεις τι γίνεται τώρα με τον Ολυμπιακό και να ξεκινήσουμε.